Είμαστε εδώ διότι η ΔΕΗ μας έστειλε ένα εξώδικο για ένα ποσό 5.500 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να πληρώσω αλλά δεν μπορώ, διότι ήμουν μακροχρόνια άνεργος και εγώ και η γυναίκα μου. Πόσο καιρό άνεργος? Αρκετό καιρό. Μπορώ να σας πω τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει ένα πεντάμινο και ένα οκτάμινο, το οποίο ήταν πρόσφατα και προσπαθώ να τα απεξέλθω όσο μπορώ, γιατί δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, έχω 3 ανήλικα παιδιά. Η πολιτεία μας είναι εχθρική. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι αυτό το εξώδικο έχει ημερομηνία, έχει μια προθεσμία 15 ημερών για να μπορέσω εγώ να διακανονίσω αυτό το ποσό, το οποίο φύσα αδύνατο να μπορέσω να το κάνω. Ήρθατε σε επαφή μαζί τους, έτσι? Δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι πλέον η πολιτεία είναι εχθρική, το επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να έρθει κάποιος να μου πει γιατί αδυνατό να, γιατί άφησα αυτό το ποσό να φτάσει σε τέτοια επίπεδα, γιατί αδυνατό να το πληρώσω. Βέβαια τρελά πράγματα είναι αυτά και στη σφαίρα της φαντασίας στην πολιτεία που ζούμε. Είσαστε στο κοινωνικό τιμολόγιο? Είμαι στο κοινωνικό τιμολόγιο και γι' αυτό δεν μου το έχουν κόψει το ρεύμα. Mm-hmm. Δεν με ενοχλήσαν, είναι αλήθεια, αρκετά χρόνια τώρα. Αλλά τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως να μην είμαι μοναδικός, είναι κι άλλοι. Ούτε επιχείρηση έχω, ούτε τίποτα. Έχω την οικογένειά μου, τον οικοκυριό. Με 3 παιδιά και με μία σύζυγο άνεργη, δηλαδή χωρίς εισόδημα. Η σύζυγος αυτή τη στιγμή δεν είναι άνεργη, η αλήθεια είναι ότι δουλεύει, αλλά δεν φτάνει. Πώς τα βγάζετε πέρα? Παιδιά, όλα είναι στη διάθεσή σας. Προσπαθώ να η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να έχουν μία αξιοπρεπή διαβίωση.